Σύμφωνα με τον ελληνικό τύπο και δημοσιογραφικέ πηγέ, τα χρήματα που πρέπει να δοθούν για νέα αμυντικά προγράμματα δεν είναι απεριόριστα σε καμία περίπτωση λόγω και τη ενεργειακή κρίση, γι' αυτό και αποφασίστηκε από κυβερνητική πλευρά να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα πιθανότατα σε δύο προγράμματα για το πολεμικό ναυτικό μα. Πρώτον, τον εξυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ και δεύτερον, την ενεργοποίηση τη όψιων για αγορά τέταρτη φρεγάτα Μπελάρα. Πρόκειται για δύο προγράμματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον των μονάδων επιφανεία του πολεμικού ναυτικού μα. Ειδικά τα πολεμικά πλοία μα πρέπει να μπορούν να αντιμετωπίσουν όλων των ειδών τι ασύμετρε απειλέ. Η ουσία είναι ότι χωρί σύστημα ECM στι μονάδε επιφανεία μα δεν θα είναι καθόλου εύκολο να αποκρύψουμε τα πλοία μα σε μεγάλη απόσταση από τα τουρκικά ραντάρ του συστήματο Ουζούν Φουκ, για παράδειγμα όπω και από τα παράκτια ραντάρ στα μικρασιατικά παράλια και θα γίνουν στόχοι των χερσαίων συστοιχειών ατμάσα. Τα συστήματα παρεμβολών, που είναι εγκατεστημένα εκατέρωθεν του πλοίου στη βάση του ιστού, χρησιμοποιούνται για την εξουδετερώση πυράβλων και αφορούν όλα τα είδη, όπω πυράβλου από πλοία, αεροσκάφη και παράκτια συστήματα. Είναι επίση ικανά να τυφλώνουν τα παράκτια ραντάρ, όπω αυτά που έχουν ήδη εγκαταστήσει οι Τούρκοι στα παράλια τη Μικρά Ασία. Ένα πρόβλημα που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν για παράδειγμα οι νέε ελληνικέ φρεγάτε θα ήταν ένα σενάριο πιθανή παρουσία πολλών τουρκικών πολεμικών πλοίων σε μια περιοχή, σε μια ενδεχόμενη επίθεση κορεσμού, παρουσία εχθρικών μη επανδρομένων αεροσκαφών, μαχητικών αεροσκαφών και άλλων. Βέβαια και σε αυτό το σενάριο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα πλοία μα δεν έμεναν ποτέ μόνα αφού τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη θα είχαν δημιουργήσει μια ασπίδα γύρω του. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τρει ομάδε μάχη από υπερσύχρονε φρεγάτε Μπελάρα και τα υπόλοιπα πλοία του στόλου μα, κατανεμημένα ανάλογα μαζί με μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ και Μοιρά 2000, καθώ και τα τρομερά υποβρύχια Type 214 με νέε τορπίλε, τα οποία δρώντα συνδυαστικά θα μπορούν να σαρώνουν το βόρειο, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο Έω νότια στην Κρήτη και στην Κύπρο, αποτρέποντα κάθε τουρκική επιθετικού χαρακτήρα προσέγγιση. Αν σε αυτή την τρομερή δύναμη προσθέσουμε και τα αεροσκάφη έγκαιρη προειδοποίηση και ελέγχου EMB145H, τότε ναι, το Αιγαίο θα έχει κλειδωθεί με δυνατότητε άρνηση πρόσβαση περιοχή για κάθε τουρκικό οπλικό σύστημα από το βυθό μέχρι τον ένα αέριο χώρο μα. Η καιρή είναι δύσκολη, ενώ το καθεστώ Ερντογάν προκαλεί τη χώρα μα όπω η Ιταλία το 1940, χρησιμοποιώντα την ίδια ρητορική και ψεύδι, και αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο σε καμία περίπτωση. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.